Εδώ μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Βαγγέλης Παπα-Νικολάου, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Υπήρου, με την παράταξη που έχει επικεφαλής τον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ντόκα, που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Είναι η πρώτη μου φορά που ζητάω την ψήφο των. Η πρώτη φορά που κατεβαίνετε σε εκλογές. Γιατί το αποφασίσατε, θα μου πείτε, γιατί το αποφασίσατε, πώς πήρατε αυτή την απόφαση και γιατί με τον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Είναι κάτι το οποίο με ταλάνιζε από καιρό, θα ήθελα να ασχοληθώ με τα κοινά και ασχολούμαι σε διάφορα θέματα, είτε στο Πανεπιστήμιο είτε σε διάφορους άλλους συλλόγους. Απλώς με τον κύριο Καχρημάνη έχουμε γνωριστεί λίγο πιο κοντά τα τελευταία χρόνια και με εξέπληξε με την πάροδο των ετών, γιατί αν και ζω στη Θεσσαλονίκη, έχω ιατρείο και στα Γιάννενα, οπότε η παρουσία μου εδώ είναι σχεδόν σε, όχι σε καθημερινή βάση, αλλά είμαι σε εβδομαδιαία, φαντάζομαι, σε εβδομαδιαία, είσαι 15 μέρες, είναι σίγουρο, οπότε, έτσι. Ναι. Οπότε μου έχουν αρέσει οι παρεμβάσεις, τα λόγια που ακούω από τους συμπολίτες μου για αυτόν και αυτό με παρακίνησε να συστρατευτούμε μαζί και αν μας τιμήσουν με την ψήφο τους, αυτή η τελευταία πενταετία η οποία θα υπάρχει για το έργο της αξιοβίωτης ανάπτυξης, να προσπαθήσει να επιλύσει τα θέματα τα οποία δεν μπόρεσαν να λυθούν αυτά τα τελευταία χρόνια που η Ελλάδα μας όμως πέρασε και τόσες δύσκολες στιγμές. Να πούμε δύο λόγια για εσάς στον κόσμο. Θα πείτε δύο λόγια, ένα μικρό δικό σας βιογραφικό, να καταλάβει ο κόσμος ποιος τους μιλάει, ποιος είστε. Ναι, εγώ προέρχομαι εδώ από τα Γιάννα, μεγάλωσα και τελείωσα και την ιατρική και την ειδικότητα. Έφυγα 32 ετών και πήγα στις Βρυξέλλες για να εξειδικευτώ στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, όπου είναι το νούμερο ένα πανεπιστήμιο στον κόσμο που έχουν βρεθεί οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εξελίξεις πάνω στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Και κατόπιν επέστρεψα, ενώ θα μπορούσα να μείνω στο εξωτερικό, είμαι από αυτούς που επέστρεψε στην πατρίδα. Γιατί, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, γιατί επιστρέψατε. Επέστρεψα στην πατρίδα γιατί αγαπούσα πάρα πολύ την πατρίδα, αισθανόμουν πολύ δυνατός και ήμουν σίγουρος ότι θα καταφέρω όλα αυτά που διδάχθηκα έξω στο εξωτερικό να μπορέσω να τα μεταδώσω στους ασθενείς μου. Πολύ και παρόλο που ήρθα το 2007 που ξεκίνησε το 2008 η οικονομική κρίση, ποτέ δεν το έβαλα κάτω. Και στο Πανεπιστήμιο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους μου, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε κατορθώσει να ανοίξουμε μία από τις καλύτερες μονάδες που βοηθούμε στην αναπαραγωγή στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση, και πορευόμαστε με γνώμονα πάντα την επιτυχία ενάντια στην ασθένεια. Και η ασθένεια της υπογονιμότητας, όπως γνωρίζει ο κόσμος, είναι διπλή. Δεν είναι μόνο σωματική, είναι και ψυχική. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα έχω πολλά ερωτήματα στην άκρη της γλώσσας για την ειδικότητά σας. Δεν θα το κάνω όμως αυτό. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί θέλει πολύ χρόνο αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Είστε στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης, ασχολούμενος με αυτό που ασχολείστε. Θα μείνουμε στην πολιτική διάσταση της παρουσίας σας απόψε και θα κάνουμε μια εκπομπή κάποια άλλη στιγμή, γιατί χρειάζεται πολύ χρόνο, σε επαναλαμβάνω. Είπατε για τον Αλέξανδρο Καχρημάνη ότι σας έλκυσε σε αυτόν, σας γοήτευσε σε αυτόν πιο χαρακτηριστικό περισσότερο της προσωπικότητας. Με ενέπνευσε η αμεσότητα και αυτό που πραγματικά με έχει συναρπάσει και μπορώ να πω ότι είμαι και εγώ θειασότης αυτής της στρατηγικής, είναι ότι είναι από τους ανθρώπους που του αρέσει να επιλύει τα προβλήματα. Δηλαδή όταν μας επιλέγει ο κόσμος, μας επιλέγει κάποιο λόγο και ο λόγος είναι να μπορέσουμε τα 100-200 προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης να μπορέσουν να μετριαστούν και γίνεται να εξαλειφθούν, γιατί δεν είναι μόνο στο χέρι ενός δημοτικού συμβούλου, ενός περιφερειακού συμβουλίου ή ενός περιφερειάρχη, ενός δημάρχου. Πάντα πρέπει να υπάρχει και μια κεντρική βούληση. Επομένως, εμείς οι ενεργοί πολίτες, ιδίως πέριξ των 40, 50, 60 ετών, δεν πρέπει να αφήνουμε την τύχη των κοινών εντελώς στα χέρια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία, δεν έχουν τη διάθεση να προσφέρουν. Εμείς δεν θέλουμε ούτε οφίτσια, ούτε μας ενδιαφέρουν οι μισθοί. Μας ενδιαφέρει μόνο πώς να μπορέσουμε να
κάνουμε την Ήπειρο ακόμα πιο ανθρώπινη, να αυξηθούν οι εργασίες, να λυθούν τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν για να μπορέσουν να βγάλουν το μεροκάματο. Και δευτερευόντως, γιατί έχει γίνει ήδη πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου και φυσικά να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις στον τουρισμό. Με τι θα θέλετε να ασχοληθείτε εσείς, εάν ο Αλέξανδρος Καθριμάνης επανεκλεγεί και αν εκλεγείτε κι εσείς, με τι θα θέλατε, με ποιο τομέα θα θέλατε να ασχοληθείτε? Βέβαια αυτό είναι ζήτημα του κάθε φορά περιφερειάρχη, αλλά εσείς με τι θα αισθανόσασταν ότι θα είχατε μεγαλύτερη προσφορά? Αν μου ανατεθεί κάποιο χαρτοφυλάκιο, εννοείται με την ομάδα η οποία θα συστήσει ο κύριος Καθριμάνης, νομίζω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε οποιαδήποτε διάσταση, καθότι έχω μεγάλη εμπειρία ακόμα και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Άρα αρκετά θέματα μου αρέσουν πλην της υγείας φυσικά, αλλά ένα από τα θέματα έτσι που το φέρνει η συζήτηση είναι που με έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό, είναι η πόσο ανοχήρωτοι αισθανόμαστε οι πολίτες στα φυσικά φαινόμενα. Δεν περίμενα και εγώ αυτή τη διάσταση. Θα ήταν ένας τομέας που θα με ενδιέφερε, για παράδειγμα, να ασχοληθώ ή για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην περιφέρειά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο το κατέχω, καθότι και αιτήσεις έχουμε κάνει για ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του Πανεπιστημίου. Άρα, μακάρι να είναι θετική η τιμιγορία του λαού των υπηρετών την Κυριακή και εμείς εδώ είμαστε να υπηρετήσουμε, αν μας δοθεί κάποιο πόστο, από οποιοδήποτε πόστο. Ποια είναι η προοπτική, οι προοπτικές της Ηπείρου, σύμφωνα με τη δική σας οπτική, ποιες είναι στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται? Γιατί υπάρχουν προοπτικές, αλλά εσείς ποιες προοπτικές βλέπετε ως πιο σημαντικές? Κοιτάξτε, εγώ είμαι φανατικός Ηπειρώτης, το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου. Από πού είστε, από πού κατάγεστε? Κατάγομαι από το Ριζοβούνι Πρεβέζ, αλλά έχω μεγαλώσει στην Πογονία Ενίας, στα σύνορα. Για τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής μου. Φανατικός Ηπειρώτης, λέτε. Είμαι φανατικός Ηπειρώτης. Οι περισσότεροι Ηπειρώτες είμαστε, και έτσι, σε σημείο που να με πειράζουν και οι φίλοι μου και οι Θεσσαλονικείς και οι Αθηναίοι, με την πρώτη ευκαιρία πάντα μιλάω για την ιστορία αυτού του τόπου. Όσο μεγαλώνω και εγώ τώρα το έχω συνειδητοποιήσει, τα τελευταία 15-20 χρόνια έχω συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να κατάγεσαι από αυτή την περιοχή. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και στο δικό δίκτυο και στον τομέα του τουρισμού. Θεωρώ όμως ότι το όνειρό μου για την Ήπειρο είναι να γίνει κάτι σαν ένα μικρό Στρασβούργο, για παράδειγμα, να είμαστε μια περιοχή που να μπορεί να προσελκύσει νεοφυείς επιχειρήσεις, να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν οι Έλληνες πίσω εδώ στην πατρίδα τους, που τόσο πολύ τους αρέσει, το ξέρω, το αισθάνομαι, έχω ζήσει στο εξωτερικό, οπότε καταλαβαίνω ότι θέλουν κίνητρο για να επιστρέψουν οι νέοι, ιδίως με αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που έχουμε, που είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Άρα θέλω να δω καινούργια πράγματα να γίνονται, να έρθουν επιχειρήσεις, να γίνουν μεγαλύτερες τεχνολογικά ιδρύματα, να δούμε καινούργιες κατασκευές, να δούμε ένα καινούργιο μουσείο, να δούμε καινούργιες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, το έχω γράψει κιόλας, πηγαίνει στην Πρέβεζα, στην Άρτα, δεν βλέπω τόσο καινούργιες καλλιέργειες όσο θα έπρεπε να υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κάποια καθοδήγηση και η καθοδήγηση πρέπει να έρθει από τους τεχνοκράτες. Ωραία. Κλείνοντας, τι λέτε λοιπόν στον κόσμο, γιατί να ψηφίσει την αξιοβίωτη ανάπτυξη, αλλά και γιατί να σταυρώσει εσάς? Γιατί επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, μιλώντας με όλους σας, ότι χρειάζεται σταυρός, όλοι χρειάζονται σταυρό. Καταρχήν, είναι τόσο ωραία δομημένο το ψηφοδέλτιο από τον κύριο Καχρημάνη, που οι περισσότεροι από τους συνυποψηφίους είναι άξιοι, καταξιωμένοι στο χώρο τους και βλέπω πραγματικά στα μάτια τους μια αθωότητα, το οποίο μένα με ενθουσιάζει αυτό. Άρα έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ καλούς συνυποψηφίους, όποιοι είναι ψηφίσει αύριο ο πολίτης της Ηπείρου, και νομίζω ότι δεν θα μετανιώσει για την ψήφο του. Τώρα όσο αφορά τον κύριο Καχρημάνη, μιλάει το έργο του. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να παράγει έργο και να μην δημιουργεί προβλήματα ή να
να επαφίεται μόνο στις δάφνες του. Οπότε γι' αυτό και αυτό για μένα αποτελεί ένα χέγγιο για μια πενταετία που θα επιλύσει πράγματα τα οποία έχουν καθυστερήσει τον τελευταίο καιρό. Φαίνεται ότι έχετε διάθεση για προσφορά, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτό εμένα μου αρέσει. Όταν άνθρωποι ασχολούνται για πρώτη φορά με τα κοινά, που είναι υποχρέωση όλων μας, έχουν τέτοια διάθεση όπως εσείς. Έχετε ένα περιστατικό που σας συνέβη αυτή την προεκλογική περίοδο που σας άρεσε πολύ, έτσι, μια πολύ όμορφη στιγμή. Έχετε πρόχειρη να μου πείτε που έτσι σας συγκίνησε ή που σας χαροποίησε? Με συγκίνησαν αρκετά περιστατικά. Ένα από τα περιστατικά μου που έτσι θα το φέρνω σαν ωραία γλυκιά ανάμνηση είναι ότι ο πατέρας μίας ασθενούς μου, ο οποίος εγώ δεν τον είχα τύχει να τον γνωρίσω, ήρθε, με έψαξε, με προσέγγισε, μου είπε: έχω ακούσει τόσο ωραία λόγια πέρα από αυτό το συνέστημα το οποίο αισθάνομαι από την κόρη μου. Μου είπε η κόρη μου: θα πας οπωσδήποτε να βρεις τον γιατρό και να του πεις ότι θέλω να τον ψηφίσουμε. Αυτό για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος γνωριζόμαστε μόνο εξ ονόματος, να σου δείχνει έτσι την αγάπη του, αυτή την πατρική στοργή, ήταν για μένα πολύ ωραίο. Τάχετε εσείς αυτά οι γιατροί, τάχετε αυτά τα τυχερά σε κάθε περίπτωση. Ευτυχώς, εσείς αυτή την εκτίμηση του κόσμου. Ευτυχώς, όταν κάνετε καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα στη λαϊκή συσπήρωση πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι.